23 οικογένειες είμαστε γύρω-γύρω από αυτό το μέρος που θέλουν να κάνουν αυτό το προκεκά. 23 οικογένειες. Και με τώρα που είστε λιγάκι πιο πάνω, είμαστε άλλοι 3-26 οικογένειες κατά επάγγελμα χτινοτρόφοι. Και γυρεύουν να μας καταστρέψουν. Από κάτω το εξοκλήσει μας ο Άγιος Γιώργος ο Φλωριανός, που είναι το λίκνο του Βροντάδου. Και από ό,τι βλέπεις εδώ, μην κοιτάς τώρα που ήταν σήμερα η μέρα λίγο πιο καλή. Εδώ πέρα δεν ζει, όχι άνθρωπος, ούτε γάδαρος το χειμώνα. Εμείς φεύγουμε και πάμε σαν νοτιόχωρα. Εμείς ό,τι μπορούμε θα κάνουμε, δεν θα το αφήσουμε έτσι. Όπως βλέπεις όλος ο Βροντάδος είναι εδώ και από το Πιτιός και όλοι γύρω γύρω και θα συνεχίσουμε. Εμείς κάθε μέρα θα ερχόμαστε εδώ μέχρι να το καταλάβουν. Γιατί εμείς τους ψηφίσαμε για να δώσουν μια λύση στο μεταναστευτικό. Εμάς πριν τις εκλογές δεν μας είπανε για μεγάλα κέντρα, εμάς μας είπανε για αποσυμφόρηση των νησιών. Δεν μας είπανε μας ότι θα κάνουν μεγάλες δομές και γυρίζανε πόρτα-πόρτα τους μαχαλιάδες και γυρεύανε τους ψήφους μας. Μας είπανε για αποσυμφόρηση των νησιών. Δεν μας είπανε ότι θα κάνουν μεγάλα κέντρα μέσα στις σπίτια μας και μέσα στις γειτονιές μας. Πού είναι τους? Ο κύριος Μηταράκης, ως άλλος γκαουλάιτερ, ήρθε να επιβάλει την επίταξη στοιχείο. Ούτε Γερμανούς, ούτε γκαουλάιτερ, ούτε εισαγόμενους σωτήρες δεχόμαστε. Είμαστε εδώ, θα υπερασπιστούμε την ανθρωπιά, την ακεραιότητα, την συμπόνια, τη φιλοξενία που χαρακτηρίζουν τους χιώτες εν γέννη, όπου και αν ανήκουν. Επαναλαμβάνω, ο κύριος Γκαουλάιτερ να τα μαζέψει και να πάει από εκεί που ήρθε. Αντί να ασχοληθεί με την ανάπτυξη του νησιού, τώρα ανέβαινα και έβλεπα ανθρώπους σαν τον Ρίσο και τον Βασιλικάκη που έπεσαν για την ελευθερία. Αυτός ήρθε εδώ για την δολοφονία αυτού του τόπου. Να πάει λοιπόν ο κύριος Γκαουλάιτερ εκεί που, από εκεί που ήρθε. Η λέξη επίταξη διαφωνώ με την πράξη αυτή που έγινε εις βάρος του σκύου και θεωρώ ότι θα είναι τα φόκλακά μας. Δεν θα σταματήσει ούτε στα 600, ούτε στα 1000 στρέμματα, ούτε τίποτα. Είναι ένα σημείο στη μέση της Χίου που θα απλώνεται σαν χταπόδι παντού. Αν αυτή την ανάπτυξη θέλουμε, ας εξακολουθήσουν όποιος θέλει, ας μας ακολουθήσει να είμαστε κατά. Όποιος δεν θέλει και θέλει να συνεχίσει να προδίδει τη Χίο, θα συνεχίσει. Ο κύριος Μηταράκης φάνηκε προδοτικός έναντι της Χίου. Άλλα έταξε στον κόσμο, άλλα είπε και άλλα έκανε. Για να μην φέρουν τους 5.000 που λένε εδώ πέρα. Διότι πρώτο θα ψοφήσουν. Εγώ ήμουν τσοπάνης μέχρι το 1953 και οι κατσίκες αντέχανε το κρύο μόνο 3 μήνες το καλοκαίρι. Μόνο 3 μήνες. Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο. Αν θα μείνουν εδώ, η πνευμονία θα τους θερήσει. Και είναι κρίμα οι άνθρωποι να ψοφήσουν. Όλος είναι δικό μας τώρα. Λέγεται ότι είναι δημοτική έκταση. Δημοτική έκταση, όμως δεν είναι δημοτική έκταση. Είναι το Αγίου Γεωργίου. Το Αγίου Γεωργίου. Και λίγο παραπάνω ακόμα. Μέχρι τι που είναι τα φωτοβολταϊκά. Αυτό το χωράφι το γόρασε κάποιος. Να σας πω και το όνομα του χλωρού, του δικηγόρου. Ο προπάπους το 1800 αυτός το γόρασε. Από τον Άγιο Γιώργο. Τώρα λένε πως τούτο είναι δημοτικό ή έξω του κράτους, πως τα λένε, δεν ξέρω. Όμως δεν είναι. Η έκταση της Εκκλησίας πριν από το 1935 έλεγαν ότι ήταν 700.000 στρέμματα. Εμείς με μια μέτρημα που κάναμε με ένα μηχανικό, το βγάλαμε 45.000. Σήμερα η συγκέντρωση δεν είναι μόνο των Πρωταδούσων και δεν έχει γίνει με καμία με πρόσκληση του τοπικού συμβουλίου. Απλά ερχόμαστε να τρόπο την να δείξουμε να διαμαρτυρηθούμε για την επίταξη του χώρου και να φωνάξουμε ότι πρέπει να γίνει ένα προαναχωρησιακό κέντρο σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχει δηλώσει η Δημοτική Αρχή της Χίου 500 ατόμων και μόνο.